Μάρκος Μπότσαρης τη νύχτα της 8ης Αυγούστου του 1821 μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα και άλλους 450 σουλιώτες επιτέθηκε κατά της εμπροστοφυλακής των εχθρών που είχαν στρατοπεδεύσει στο Κεφαλόβρισο του Καρπενησίου, στη μάχη που έμεινε γνωστή ως μάχη του Κεφαλόβρισου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό, συνέχισε να πολεμάει και κατάφερε να νικήσει τους Τουρκαλβανούς. Όμως μια εχθρική σφαίρα έπληξε το μάτι του. Ιστορικοί αναφέρουν πως τότε ο Μπότσαρης είπε πριν ξεψυχήσει: «Αδέλφια με βάρεσαν», και το ημερολόγιο έγραφε πια 9 Αυγούστου του 1821, αφού είχε ξημερώσει. Εκείνη τη στιγμή οι σουλιώτες, αν και νικούσαν, διέκοψαν τον αγώνα για να παραλάβουν τον νεκρό αρχηγό τους και τα λάφια. Σαν σήμερα γεννιέται ο Ρωμάνο Πρόντι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 εισέρχεται στην πολιτική σκηνή. Το 1995 γίνεται αρχηγός της κεντροαριστερής συμμαχίας της Ελιάς και κερδίζει τις εκλογές αναλαμβάνοντας πρωθυπουργός στην πρώτη αυθεντικά αριστερή μεταπολεμική κυβέρνηση της Ιταλίας. Το 1999 εκλέγεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 17 Μαΐου του 2006 αναλαμβάνει εκ νέου την πρωθυπουργία της Ιταλίας έως το Μάιο του 2008. Τον Αύγουστο του 1945, με προσωπική απόφαση του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής, αποφασίστηκε η ρήψη της δεύτερης ατομικής βόμβας, η τελευταία μέχρι σήμερα εναντίον ανθρώπων. Αρχικός στόχος ήταν η ιαπωνική πόλη Κοκούρα. Επειδή όμως το νησί Κιουσού, στο οποίο βρίσκεται, ήταν καλυμμένο από πυκνή ομίχλη, ο επικεφαλής της αποστολής, σταγματάρχη Σουέινι, ακολουθώντας το σχέδιο, υποχρεώθηκε να στραφεί στον αναπληρωματικό στόχο, την πόλη του Ναγκασάκι. Σαν σήμερα στις 11 το πρωί, τοπική ώρα, της 9ης Αυγούστου του 1945, βόμβα πλουτονίου με το παρατσούκλι Fat Man έπληξε την πόλη, σκοτώνοντας επί τόπου 74 περίπου χιλιάδες ανθρώπους, τραυματίζοντας 74.909 και μολύνοντας άλλους 120.000 με ραδιενέργεια. Μετά τον πόλεμο, το Ναγκασάκι ξαναχτίστηκε, αλλάζοντας δραστικά την παλιά του εμφάνιση. Κάποια από τα ερείπια του βομβαρδισμού διατηρήθηκαν ως μνημείο, ανάμεσά τους μία πύλη και μία ψίδα. Υψώθηκαν και νέα μνημεία, όπως το Μουσείο Ατομικής Βόμβας του Ναγκασάκι. Η αναχώρηση του μέχρι τούδε προσευτούτη των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίου Πιούρι Φόιδη Αμερικήν, εδώ και να φορμήν παλαϊκή συγκεντρώσεως εις το αεροδρόμιο του ελληνικού. Οι υπουργοί κύριοι Μαρκεζίνης, Λικουρέζος, Παπαγιάννης και Αυταξίας και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου κύριος Καρατζένης προπέμπουν εκ μέρους της κυβερνήσεως των αναχωρούντα επιφανή φίλων της Ελλάδος. Ο κύριος Πιούρι Φόι φέρεται στα χέρια ενθουσιωδών φίλων του μέχρι του αναμένοντος αεροπλάνου. Ο κύριος Περζαυτής μετά της κυρίας Πιούρι Φόι επιβιβάζονται του αεροσκάφους και αποχαιρετούν την Ελλάδα, εις την οποία αφήνουν τόσο λαμπράς εντυπώσεις. Από το αρχηγείο της ΕΟΚΑ στη Λεμεσό, ο διγενής διατάσσει κατάπαυση πυρός. Αναμενόταν η απόφαση στην αίτηση Χάριτος των θανατοποινητών Ανδρέα Ζάκου, Χαρίλαου Μιχαήλ και Ιάκωβου Πατάτσου. Ήταν προφανές ότι η διαταγή αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αίτησης των μελοθανάτων. Η κατάπαυση πυρός δεν έκαμψε τη σκληρή θέληση της απεικιοκρατίας. Και στις 9 Αυγούστου, οι Άγγλοι κρέμασαν στις κεντρικές φυλακές άλλους τρεις αγωνιστές. Τον Ανδρέα Ζάκο και τον Χαρίλαο Μιχαήλ, που συνελήφθησαν στο Μερσινάκι στις 15 Δεκεμβρίου 1955, και τον Ιάκωβο Πατάτσο, που καταδικάστηκε στην Εσχάτη των Ποινών για την εκτέλεση ενός Τούρκου. Για εκτέλεση που δεν έκανε ο Πατάτσος. Η δραματική εξέλιξη συγκλώνησε το έθνος. Ο λαός πένθησε τα παλικάρια του. Οργή και αγανάκτηση πυρπόλησαν τις καρδιές. Και το απελευθερωτικό πάθος έβαλε φωτιά στην παρουταποθήκη της Λευτεριάς. Η αντίδραση της ΕΟΚΑ υπήρξε θυελώδης. Οι αγωνιστές έδρασαν παντού. Εκρήξεις δόνησαν το νησί. Ακόμα και στην καρδιά του εχθρού, στις βάσεις, τοποθετήθηκαν βόμβες. Στη γραφική τοποθεσία του Αγίου Κοσμά, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμανλής εγγενίασε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητος, παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Βογιατζή και του Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τριανταφυλάκου. Όπως πολύ εύστοχα ετώνησε στο λόγο του ο κ. Τριανταφυλάκος, ο αθλητισμός είναι παλαιοτάτη παράδοση για την ελληνική φυλή και οι ρίζες του φτάνουν στους χρόνους του Ομήρου και των αρχαίων Ολυμπιάδων, που ανεβίωσαν με την ωραία πρωτοβουλία του βαρόνου Ντε Κουμπερτάν.